Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα Sigma Life Hangout, ένα πολιτιστικό Sigma Life Hangout σήμερα, καθώς θα ασχοληθούμε με τα 40χρονα του προσφυγικού ολογραφικού ομίλου, η Αδούλο τη Σοκαλή. Μαζί μας για να δούμε λίγο τα γενέθλια του ομίλου, η Ελένα Σοκαλή, χορογράφος του προσφυγικού ολογραφικού ομίλου, η Αδούλο τη Σοκαλή, και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ομίλου, ο Γιώργος Οδυσσέως. Καλώς ορίσατε και οι δύο. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε. 40 χρόνια προσφορά στην ουσία. 40 χρόνια προσφορά στα πολιτιστικά δρόμενα, στα καλλιτεχνικά δρόμενα, αλλά και στα κοινωνικά δρόμενα, εξ όσων αντιλαμβάνομαι λίγα πράγματα από την ιστορία του ομίλου. Πολύ σωστά, ναι. Ο προσφυγικός λαογραφικός ομίλος, η Αδούλο τη Σοκαλή, ιδρύθηκε ένα χρόνο μετά την εισβολή. Υπήρξε μια ανάγκη από κάποιους πρόσφυγες που μαζεύτηκαν, από την Κερίνια κυρίως, με την καθοδήγηση του αείμνηστου ιδρυτή χοροδιδασκάλου Μίκη Σοκαλή, να διατηρήσουν ζωντανή την παράδοση, τη μουσική τους χορούς και κάποια στιγμή την επιστροφή πίσω για να γίνονται οι παραστάσεις στην κατεχόμενη τώρα Κύπρο, όταν θα είναι πλέον ελεύθερη. Φέτος είναι τα 40 χρόνια, όπως πολύ σωστά έχεις πει, ευτυχία, και γιορτάζουμε ανεβάζοντας μια μεγάλη παράσταση με χορευτές από όλες τις δεκαετίες. Γιορτάζετε 40 χρόνια χορού με χορό στην ουσία. Ακριβώς. Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό? 40 χρόνια θα κάνετε 40 διαφορετικούς χορούς, θα ασχοληθείτε 40 με 40... και περισσότεροι χοροί, γιατί έχουμε να κάνουμε γενικά με την ιστορία του χορού παγκόσμια. Άρα δεν θα βρίσκαμε καλύτερο θέμα από αυτό, παγκόσμια ιστορία χορού. Δηλαδή πήραμε τα πιο σημαντικά σημεία από τον χάρτη, τον παγκόσμιο όσον αφορά το χορό, και προσεγγίσαμε με αυτόν τον τρόπο χορευτικά να παρουσιάσουμε αυτή μας την παράσταση, η οποία δεν είναι μόνο χορός, αλλά είναι το κύριό μας. Mm-hmm. Σαν στην παράσταση υπάρχει χορός, υπάρχει μουσική, live μουσική με πενταμελής ορχήστρα επί σκηνή, συν playback κάποια κομμάτια που παίζονται στη σκηνή, αλλά και ηθοποιοί. Έχουμε τρεις ηθοποιούς επαγγελματίες. Οι οποίοι είναι? Οι οποίοι είναι ο Ιάκωβος Χατζηβασίλη, η Ειρήνη Κωνσταντίνου και η Ελένη Οδυσσέως. Συνωνυμία? Όχι, κατά κρύβια. Είμαστε καλλιτεχνική οικογένεια. Αδελφή σου, λοιπόν. Αδελφή μου, η Ελένη, ναι. Θα με συγχωρήσετε για την αφελή ερώτηση. Μου είπατε πολλά πράγματα για μια παράσταση, 40 χορευτικά. Από άκρου άκρο τη γη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα γίνονται πολλά διαφορετικά πράγματα σε μια σκηνή. Πώς θα παντρευτούν όλα αυτά? Το σενάριο του και σκηνοθεσία του κύριου Ρωσίδη, ο οποίος τα έφερε με τέτοιο τρόπο, τα έχει βάλει στο σενάριο του με τέτοιο τρόπο, που να βγουν όλα προς τα έξω, προς εμάς και στον κόσμο που θα έρθει να μας ζει. Δηλαδή, μέσα στο σενάριο βγαίνει η ιστορία του χορού, βγαίνουν τα 40 χρόνια του ομίλου μας. Θα δείξουμε το θέμα της Κύπρου, άρα επειδή διαδραματίζεται στην Κύπρο. Δηλαδή κατεβαίνει κάθοδος από τον Όλυμπο, Κάθοδος από τον Όλυμπο ονομάζεται η παράσταση. Η παράστασή μας, ο τίτλος της παράστασης, κατεβαίνει η Τερψυχώρη, η Μούσα Τερψυχώρη στη γη. Η Μούσα του χορού δηλαδή. Ναι. Από τον Όλυμπο τι γυρεύει στην Κύπρο? Θα το δείτε στην παράσταση. Έρχεται στο νησί της Αφροδίτης. Άρα εκεί εμπλέκεται και η Αφροδίτη, ένας χορογράφος από την Πάφο, ο Άδωνης από την Πάφο, και σιγά σιγά μπλέκονται όλοι οι θεοί. Άρα θα προκαλέσει και γέλιο η παράστασή μας. Θέλαμε να δώσουμε κάτι τελείως διαφορετικό αυτή τη φορά, γιατί πριν 2 χρόνια που κάναμε την κληρονομιά ήταν πιο συναισθηματική η παράστασή μας. Τότε ήταν μια βιογραφική παράσταση για τον ιδρυτή, όπως είπατε, του ομίλου, τον Μίκη Σοκαλή. Ήταν πορεία του ως άνθρωπος και χορευτής, μέσα από τις ίδιες του τις χορογραφίες. Ναι. Οπότε φέτος θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι πολύ αλλά πιο ανάλαφρο, ανάλογο. Ευχάριστο προσκομικό, θα έλεγα. Mm-hmm. Είναι ένα υπερθέαμα, όπως είπε η Έλληνα, χορευτική πρωτίστως μουσικοθεατρική παραγωγή του λαογραφικού ομίλου. Συγγνώμη που σε διακόπτω. 40 χορευτικά το λέμε σχηματικά τώρα, γιατί είναι περισσότερο από 40. Κοντά στα 50, είναι 47 μετρημένα ένα-ένα. Μάλιστα. Εγώ να πω και λίγο παίρνουμε έτσι, ναι, λίγο όλα τα είδη χορού, δηλαδή από κυπριακό, λαϊκό. Που είναι και το σήμα κατά τεθέν, ναι, του ομίλου. Ήταν ο πρωταρχικός στόχος, ο ρόλος, όπως μας εξήγησε και ο Γιώργος, ναι, στην αρχή. Έχουμε Latin, Ballroom, Flamenco, σύγχρονο, μπαλέτο, παραδοσιακούς χορούς από διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.
Ανατολή, από Ρωσία. Ναι, παντού. Πάρα πολλά είδη χορού. Mm-hmm. Σίγουρα εννοείται δεν μπορούν να μπουν όλοι οι χοροί μέσα, αλλά ένα δείγμα από. Μόνο που το ακούω, κουράζομαι όχι σε ό,τι αφορά το θέαμα, αλλά την έρευνα που έχει πίσω αυτό. Μεγάλη έρευνα ιστορικά. Να δεις ποιες χώρες θα συμπεριλάβεις. Μουσικά, να βάλεις κάτι όσο πιο κοντά γίνεται στο σωστό, ας πούμε, ιδία. Τώρα, ποια είναι δική μουσική, να είσαι σωστά. Δεν μπορείς φυσικά να βρεις τη μουσική που πεζόταν πόσες χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά να είναι κάτι όσο πιο κοντινά γίνεται. Κουστούμια. Έχουμε πάνω από 500 κουστούμια, τα οποία έχει γράψει ο Στέφανος Αθιανίτης, να πούμε. Σκηνικά, επίσης, ο Στέφανος Αθιανίτης. Και έχω πει για τον κύριο Ρωσίδη, ναι. Έχεις θα πει, τα ξαναπώ ναι, όμως, γιατί είναι, το έχω το όνομα αυτό συνέχεια. Θα ήθελα να τονίσω λίγο εδώ κάτι για τον κύριο, ο οποίος στην ουσία, όπως είπε προς τα Έλληνα, είναι όλα αυτά, αλλά δεν είναι ασύνδετα. Έχει εμπνευστεί ο κύριος αυτή την ιστορία, αυτή την υπόθεση, που την έχει συνδέσει πολύ όμορφα με το νησί της Κύπρου, όπου και η Θεά Αφροδίτη κατεβαίνει στη πατρίδα της, ας πούμε. Στη σύγχρονη Κύπρο κατεβαίνει. Στη σύγχρονη, ναι. Κύπρο, βέβαια, με τα δικά της προβλήματα και βάσανα, άρα υπάρχει έτσι και ένα νοσταλγικό κομμάτι μέσα. Ο κύριος έχει γράψει τον σενάριο, σκηνοθετεί, έχουν τέσει πάρα πολύ όμορφα όλα τα χορευτικά. Σωστά είπε η Ελίνα, ο Στέφανος Αθηνίτης επιμελείται τα τόσα πολλά κοστούμια και ένα πολύ μεγάλο επίβολο σκηνικό. Όμως θα ήθελα να πω ότι πέραν από τη ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, θα υπάρχουν και δύο επαγγελματίες τραγουδιστές που θα πλαισιώνουν με τα τραγούδια τους, ο Κούλης Θεοδόρου και η Μαρία Θεοδότου. Είναι πολύ όμορφες φωνές, μοναδικές. Ο Κούλης Θεοδόρου έχει και την μουσική επιμέλεια γενικώς και τη σύνθεση κάποιων κομματιών. Έχουν γραφτεί, δηλαδή, έχουν γραφτεί κάποιοι στίχοι, ναι, που παράσταση. Είναι του κύρου από το σενάριο και τα έχει μελοποιήσει ειδικά για αυτήν την παράσταση ο Κούλης. Πέραν των ηθοποιών που έχουμε πει, της Ειρηνής, του Ιάκωβου και της Ελένης, κάποιοι από τους χορευτές θα έχουν και κάποιους θεατρικούς ρόλους πέραν από τους χορευτικούς. Πολύ τάλαντοι οι συμμετέχοντες, και χορό και ναι, θέατρο και μουσική. Το παλεύουμε. Και να τονίσουμε ότι οι χορευτές πάλι, όπως πριν δύο χρόνια, από τις πρώτες δεκαετίες, δηλαδή δεκαετίες 70 και 80, επί σκηνής, με πολύ ζήλο, με πολύ πάθος, με πολύ όρεξη, διάθεση, σχεδόν ένα χρόνο τώρα στις πρόβες ακούραστη, να είναι εκεί για να τιμήσουμε και τον αείμνηστο Μίκη Σαγκαλή, που είναι πάντοτε εις μνήμη που γίνονται αυτές οι μεγάλες παραγωγές, αλλά και να δώσουμε στον κόσμο ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτό ακούγεται ιδιαίτερο, να το πω, και σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό κομμάτι, αλλά και για αυτούς που θα είναι θεατές. Δηλαδή, άτομα, φαντάζομαι, για να χόρευαν πριν από 4 δεκαετίες, θα είναι στα 50, ίσως και 60. Και οι πιο νέοι, αν υπολογίσουμε ότι τώρα μπήκαν στο συγκρότημα, φαντάζομαι είναι κοντά στην εφηβεία. Να βλέπεις. Σωστά, ναι. Αυτές τις δύο γενιές να έρχονται ξανά κοντά με το ίδιο αντικείμενο, με την ίδια αγάπη και να δίνουν τον ίδιο αγώνα, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον θεατή στο θέατρο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε εσείς πώς το ζείτε, πώς βλέπετε αυτή στις την... Στις πρόβες, δηλαδή αυτό το ταξίδι στις πρόβες είναι κάτι μαγικό, θα έλεγα. Μοιράζονται εμπειρίες, για παράδειγμα το 75, αυτοί που χόρευαν το 75 παραδοσιακά κυπριακά για να στηρίξουν τον Ερυθρό Σταυρό, μου είχες πει, Ερυθρό Σταυρό. Τότε, ναι, ναι, το 75, ναι. Με τα παιδιά που τώρα ζουν μια εντελώς διαφορετική ζωή, με εντελώς διαφορετικές έγνοιες, να τους διηγούνται πώς οι ίδιοι πάνε σε παραστάσεις, πώς κερδίζει ο ένας από τον άλλον. Εγώ συγκεκριμένα δεν έχω χρόνο να ζήσω αυτά, γιατί τώρα έχω όλα με τις παράσεις. Έχει γενική καλλιτεχνική επιμέλεια, ναι, γι' αυτό. Ναι. Να πω όμως σε αυτό που έχεις θίξει, ότι χορογραφίες δεν έχω κάνει μόνο εγώ. Αυτούσιες έχει κάνει, έχουμε και από τον Μίκη Σαγκαλή, έχει χορογραφήσει επίσης τη Λιάννα Αριστίδου, ο Μιχάλης Παντελίδης και ο Ντίπακ Στέφεν. Διαφορετικές ειδικότητες, ναι, η Στυλιά, ναι, να κάνει. Σύγχρονο και μπαλέτο. Και τα άλλα παιδιά. Ο Μιχάλης Παντελίδης έχει κάνει το ταγκό, mm-hmm, και ο Ντίπακ Μπόλιγκουτ. Έχουμε και χορούς από Ινδία. Όταν είπατε από Ινδία, δηλαδή, ναι, πήγαμε μέχρι Ινδία στην πηγή και βρήκαμε ακριβώς. Τώρα, στο άλλο που έλεγες, τους βλέπω συνεχώς ότι μοιράζονται, σίγουρα μοιράζονται και παλιές ιστορίες, αλλά το πώς έχουν έρθει κοντά. Δηλαδή, ναι, στις πρόβες συμμερίζονται όλο αυτό και όλο αυτό είναι η αγάπη για την τέχνη, για τον Όμιλο, γιατί νιώθουν όλοι μια οικογένεια, και για τον Μίκη. Πόσο δύσκολο είναι να συμμετέχουν μαθητές με τις καθημερινές τους έγνοιες του σχολείου και εργαζόμενοι με τις έγνοιες της δουλειάς, τα ωράρια της δουλειάς. Για ένα χρόνο τώρα. Για αυτό. Ένα ολόκληρο χρόνο. Είναι δύσκολο με ποια έννοια, με την έννοια να συντονιστούν
Οι πρόβες, γιατί πάντοτε κάποιοι θα υπάρχουν, αν είναι βράδυ κάποιοι δεν βολεύονται γιατί δεν διαβάζουν ή δεν έχουν παιδιά, αν είναι πρωί κάποιοι δουλεύουν, Σαββατοκυριακά έχουν οικογένειες. Οπότε η θυσία έχει γίνει από όλους, όμως όσο πιο μεγάλη θυσία, τόσο πιο γλυκό είναι το η ανταμοιβή όταν θα έρθει. Αν ήταν εύκολο, δεν θα ήταν το ίδιο αποτέλεσμα. Και θα λέγω ότι ο αγώνας αυτός γίνεται ακόμη πιο γλυκός, γιατί ξέρουμε ότι γίνεται και ένα καλό σκοπό που αξίζει να αναφέρουμε. Ναι. Όλα τα έσοδα θα δοθούν για τη στήριξη βέβαια του Σωματείου για Ιατρού Λουσία Καλή, που έχει ένα έργο να επιτελέσει ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο και εκπροσωπώντας την Κύπρο μας και την παράδοση. Και επίσης θα διαιρεθούν και κάποια λεφτά στις Αλκιονίδες και τον Πανσόφ. Είναι δύο οργανισμοί φιλανθρωπικοί που επιλέξαμε σαν συμβούλιο να πάμε σε κάποιους μικρούς, μικρά σωματεία, μικρούς συνδέσμους, ώστε να τους στηρίξουμε για το έργο τους και έτσι ο κόσμος είναι καλό να ξέρει ότι θα έρθει εκεί, θα χορτάσει από χορό, από ένα θέαμα, θα γελάσει, θα ευχαριστηθεί, αλλά παράλληλα θα βοηθήσει για αυτόν τον καλό σκοπό. Υπόσχεστε πολλά. Είμαστε τα υπόλοιπα σίγουροι επί σκηνής. Ότι, ναι, επί σκηνής θα, οι υποσχέσεις θα γίνουν. Και πράξη. Το λέτε με βεβαιότητα, οπότε αν μπορώ και εγώ να πάρω τον λόγο σας και να μιλήσω με ειλικρίνεια στον κόσμο, να τους προσκαλέσω να έρθουν σε αυτή την παράσταση που έχει και καλλιτεχνικό χαρακτήρα και κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πότε είναι? 17 με 21 Νοεμβρίου. Είναι... 17 είναι η Τρίτη, mm-hmm. είναι η πρεμιέρα και είναι 5 συνεχόμενες παραστάσεις. 17, 18, 19, 20, 21, 8 η ώρα το βράδυ. Στο θέατρο Στροβόλους. 8 αρχίζει, οπότε λίγο πιο νωρίς ο κόσμος. 7:30 είναι η προσέλευση, γιατί είναι, υπάρχουν ορισμένες θέσεις σε ορισμένες παραστάσεις. Mm-hmm. Οπότε είναι καλό ο κόσμος να προμηθευτεί έγκυρα εισιτήρια σε αυτές που έχουν παραμείνει. Από πού μπορεί να προμηθευτεί κάποιος εισιτήρια? Από τις σχολές χορού Σακαλή και αν μπορώ να δώσω και ένα τηλέφωνο. Βεβαίως. Στο 7000-03-03 mm-hmm. Μπορεί ο κόσμος να παίρνει τηλέφωνο και να κάνει την κράτηση και να πηγαίνει να παίρνει το εισιτήριο του για να εξασφαλίσει θέση για να δει αυτήν την μοναδική παράσταση. Ραντεβού στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, λοιπόν, στις 17 με 21 Νοεμβρίου. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και στις παραστάσεις, αλλά και από εκεί και πέρα, γιατί τα 40 σίγουρα θα γίνουν πολλά περισσότερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή σας.